Θέλω να σε ρωτήσω αν τα συναισθήματα του έρωτα μπορείς να τα ελέγξεις. Αν ο έρωτας, δηλαδή, τώρα βέβαια αυτό είναι κάτι, δεν ξέρω αν είναι μέσα στο βιβλίο σου, το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω πραγματικά να μου πεις αν ο έρωτας μπορεί να τον ελέγξουμε. Ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα ανεξέλεγκτο από μόνο του. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι την αγάπη. Αλλά ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα ανεξέλεγκτο που έρχεται, φεύγει, χωρίς να μας ρωτά. Γι' αυτό έχει και φτερά, μάλλον. Φτερωτός έρωτας. Δεν ελέγχεται με την έννοια του αυθορμητισμού. Δηλαδή, όταν είσαι ερωτευμένος, είσαι αυθόρμητος, κάνεις πολλά λάθη, δεν βλέπεις πολλά πράγματα που θα έπρεπε. Και αν υπάρχει πίσω η αγάπη, τότε όταν φύγει ο έρωτας, μένει η αγάπη, η οποία είναι παντοτινή. Αν δεν υπάρχει αγάπη, δεν μένει τίποτα. Μάλιστα. Όταν είσαι ερωτευμένος και δεν θέλεις να είσαι ερωτευμένος, μπορείς να το ελέγξεις. Τώρα θα μου πεις, γιατί να μην θέλεις να είσαι ερωτευμένος. Να το ελέγξεις, εντάξει. Δηλαδή τώρα, θέλω να πω ότι όταν πας να ερωτευτείς σε έναν άνθρωπο, το καταλαβαίνεις ότι πάει να σου συμβεί αυτό το πράγμα, δεν είναι. Όταν είσαι συνειδητοποιημένος και ξέρεις τι θέλεις από έναν σύντροφο και έρθει ο έρωτας, η αγάπη είναι μαζί. Γιατί για να είσαι συνειδητοποιημένος και να ξέρεις τι θέλεις, σημαίνει πρώτα αγαπάς τον εαυτό σου και κατ' επέκταση και τον σύντροφο σου. Αν όμως δεν είσαι συνειδητοποιημένος και απλά θέλεις να πιαστείς ή να ξεφύγεις από τη μοναξιά ή τέλος πάντων θέλεις να είσαι απλά με κάποιον και έρθει ο έρωτας, τότε τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα, υποφέρεις, τελειώνει ο έρωτας και υποφέρεις περισσότερο μετά. Πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος τι θέλεις και τι μπορείς να δώσεις, όχι μόνο τι θέλεις να πάρεις, τι μπορείς να δώσεις μέσα σε μια σχέση. Οπότε όταν έρθει ο έρωτας και φύγει και μείνει αγάπη, είναι ιδανική σχέση. Δυστυχώς όμως οι πλήστοι άνθρωποι δεν κάνουν σχέσεις επειδή θέλουν να δώσουν ή θέλουν να πάρουν ή ξέρουν τι τους γίνεται. Συνήθως κάνουν σχέσεις είτε για τον κόσμο, είτε για την οικογένεια, είτε απλά για να κάνουν παιδιά, είτε για να είναι με κάποιον. Να μην είμαστε μόνοι μας, αυτό που λέμε. Να αποφύγουν τη μοναξιά που είναι ένα συναίσθημα δίκοπο μαχαίρι, δηλαδή σε οθεί ναι με να κοινωνικοποιήσει ή να κάνεις μια σχέση, αλλά ταυτόχρονα οφείλεις να το χρησιμοποιήσεις σωστά αυτό το συναισθημά, να μην είναι αρνητικό, να είναι θετικό και να μην απομονώνεσαι. Διαφορετικά, αν δεν υπήρχε το αίσθημα μοναξίας, όλοι θα είμαστε μόνοι μας και θα είμαστε και ευτυχισμένοι. Όμως ο άνθρωπος είναι κοινωνικό νόν. Δηλαδή θέλει να έχει φίλους, την οικογένειά του, τον σύντροφο του, τους συναδέρφους του κλπ. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνος του. Αλλά πρέπει να επιλέγει σωστά τι θέλει από πριν, ακόμα και τη δουλειά σου ή τους φίλους σου. Με την οικογένειά σου δεν έχεις επιλογές, ας πούμε για τους γονείς σου. Τους επιλέγεις, τους συγγενείς σου όχι. Ναι, με αυτούς, με τους συγγενείς και την οικογένειά σου μπορείς να ρυθμίσεις κάποια πράγματα για να είσαι καλά. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα, είναι επιλογή το πώς εσύ θέλεις να συμπεριφέρεσαι μαζί τους, να βάλεις τα όρια σου, να τους σέβεσαι και να σε σέβονται. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει και όταν γίνει είναι όλοι ευτυχισμένοι. Μάλιστα. Να πούμε φυσικά στους τηλεθεατές μας ότι αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα τα οποία θέλετε να θέσετε εδώ στον άντρο μας που είναι εδώ κοντά μας σαν ψυχολόγος να μας λύσει όλες τις απορίες που μπορεί να έχουμε, στο 22-477-777 μπορείτε να καλέσετε και οποιοδήποτε ερώτημα και να θέσετε είναι εδώ στη διάθεσή μας.